Το Άρτσι ειδικεύεται σε θέματα τέχνης, ωστόσο δείχνει να εκτιμά τις αρχαιολογικές ειδήσεις. Ο εντοπισμός της αρχαίας Τενέας στο χιλιομόδι Κορινθίας τον περασμένο Νοέμβριο φιγουράρει μεταξύ των 15 σημαντικότερων ανακαλύψεων για το 2018, σύμφωνα με το διαδικτυακό περιοδικό Τέχνης. Στην αρχαία Τενέα εντοπίστηκαν το 2018 τα πρώτα οικιστικά κατάλοιπα, τα οποία αποτελούν πλέον αποδείξεις για τον εντοπισμό της αρχαίας πόλης, η ύπαρξη της οποίας ήταν γνωστή μόνο μέσα από ιστορικές πηγές και επιγραμματικές μαρτυρίες παλαιότερων και σύγχρονων μελετητών. Έπειτα από 6 χρόνια συστηματικής ανασκαφής και έρευνας, πέρα από τα πλούσια και σημαντικά κινητά ευρήματα, πολλά εκ των οποίων είναι χρυσά, η αποκάλυψη σταθερών κατασκευών, τάφων, μνημείων οικειών, έργων υποδομής δεξαμενών νεκροταφείων, της μεγάλης λεωφόρου που συνέδεε την Κόρυθο με την Τενέα και το Άργος, διαγράφουν πλέον την ύπαρξη, το σχεδιασμό και τη χωροταξία μιας μεγάλης πόλεως με συνεχή ιστορία από τη συντρίσεώς της μέχρι την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Η μοναδική σαρκοφάγος του Χιλιομοδίου από τον τόπο της έβρεσής της, που φυλάσσεται στην αίθουσα των Κούρων στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, πιστοποιεί το πλούτο της πόλεως και την ευδαιμονία των κατοίκων της. Οι κάτοικοι της Τενέας, οι Τενεάτες, έλκοντας την καταγωγή τους από τους κατοίκους της Ενέδου, εχμάλωτοι των Ελλήνων της Τρίας, εγκαταστάθηκαν με την άδεια του Αγαμέμνονα στο δρόμο που συνέδεε την Κόρυθο με το Άργος στο σημερινό Χιλιομόδι. Θέση σημαντική με μεγάλη αγροτική περιοχή που έλεγχε το δρόμο προς το Άργος, το δε επίνη αυτή στο λιμάνι των Κεχρεών της εξασφάλιζε στενές εμπορικές σχέσεις με την Ανατολή. Από την ανασκαφή προκύπτουν περίοδοι περισσότερης ή λιγότερης ευμάρειας με δικό της νόμισμα και με ιδιαίτερη άνθηση στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο λόγω σχέσεων με τη Ρώμη. Η ανασκαφή έχει αγκαλιαστεί από το χωριό με τον καλύτερο τρόπο, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραχωρούν τις ιδιοκτησίες τους για την ανασκαφή. Η αρχαιολόγος και διευθύντρια των ανασκαφών της αρχαίας Τενέας, κυρία Έλενα Κόρκα, είχε μιλήσει στην κάμερα του Ηλέκτρα για τη σημασία των ευρημάτων στην αρχαία πόλη της Τενέας, λίγο μετά την ανακάλυψη που έκανε το γύρο του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι από όλα τα μέρη του κόσμου υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω λόγω της ανακάλυψης της ίδιας της πόλης της αρχαίας Τενέας. Κάθε χρόνο βεβαίως, από το 2013 που ερευνούμε με συστηματική ανασκαφή την περιοχή του Χιλιομοδίου, όπου εντοπίζεται η αρχαία Τενέα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποκαλυπτικά για αυτή την πόλη η οποία ήταν χαμένη, ήταν άγνωστη και υπήρχε σχεδόν μόνο στις αρχαίες πηγές και μόνο με λίγα κατάλοιπα που είχαν βρεθεί σποραδικά. Στην περίπτωση της συστηματικής ανασκαφής, κάθε χρόνο εντοπίζουμε κάτι καινούριο που συμπληρώνει το ψηφιδωτό της αρχαίας πόλης της Τενέας, η οποία ήταν εξαιρετικά σημαντική. Εμείς λοιπόν εντοπίζουμε πλέον την αρχαία πόλη. Βεβαίως τα κατάλοιπα που εμείς έχουμε βρει είναι κυρίως από τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά. Έμενε όμως να πιάσουμε την άκρη του νήματος, ώστε σιγά σιγά και στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να βρούμε πολύ περισσότερα στοιχεία για την πόλη, τα δημόσια κτίρια της, τη δομή της πόλης και έτσι να δώσουμε στο επιστημονικό κοινό αυτά τα νέα στοιχεία.